Καλή καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους την συνέντευξα, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Τη σημερινή μας ομιλία δεν τη γνωρίζετε. Η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου μας έχει κάνει τη τιμή και άλλη φορά και άλλες φορές, μάλλον κάθε χρονιά βρίσκεται στα μετακλητιστικά μαθήματα. Την ευχαριστούμε λοιπόν θερμά για αυτό. Τη γνωρίζετε, είναι διευθύντρια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και ξέρετε ότι έχει μια ιδιαίτερη ενασχόληση με την απεικόνηση στην κοιλιά. Και έχει μια ιδιαίτερη εμπειρία και μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτό. Επομένως, σε όποιο θέμα ασχολείται στον επιπλέον στην κοιλιά, είναι μια εξαιρετική δασκάλα και σου μεταφέρει τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο καθένας. Τώρα έχει διαλέξει ένα θέμα το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην γυναική απειλή, λοιπόν, ένα θέμα δηλαδή που δεν είναι εύκολο και δεν έχουμε και την ευκαιρία και συχνά να το ακούμε. Όμως η εκτιμολογία μου έχει περισσότερη εμπλοκή, όπως θα ακούσετε από την ίδια, από όσοι εμείς φανταζόμαστε για τις φλεγμονές της γυναικείας πλέον. Επομένως, την ευχαριστούμε και πάλι και θα ακούμε και εγώ. Πρώτα απ' όλα, εγώ πρέπει να ευχαριστήσω για τη τιμή που μου κάνετε αφενός να έρχομαι κάθε χρονιά και επιπλέον και για την άνεση που έχω να διαλέγω θέματα τα οποία πάντοτε μου αρέσουν. Γιατί πέρα από την κοιλιά, όπως και την περσινή χρονιά, έτσι και φέτος, πηγαίνουμε λίγο περισσότερο στην επίγουσα ακτινολογία, η οποία επίγουσα ακτινολογία είναι μια άλλη μεγάλη μου αγάπη. Καμιά φορά μου λένε σ' αρέσει το νοσοκομείο, και λέω δεν θα μπορούσε να μην μου αρέσει το νοσοκομείο, γιατί μόνο στο νοσοκομείο μπορώ να κάνω επίγουσα ακτινολογία. Είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι για μένα είναι κάτι το μοναδικό. Οι φλεγμονές λοιπόν της γυναικείας πίελου, ένα θέμα το οποίο πολύ συχνά μας ξεφεύγει. Δεν μας ξεφεύγει πάντοτε επειδή το θέλουμε, μας ξεφεύγει γιατί εμπλέκονται και άλλες ειδικότητες. Όμως είναι πάρα πολύ βασικό να έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο τι περιμένουμε να δούμε, τι μπορεί να δούμε. Μπορώ να ξεκινήσω. Mm-hmm. Τέλεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα περιστατικό το οποίο ήρθε στην προηγούμενη εφημερία μας. Νεαρή γυναίκα, άλγος δεξιού λαγωνίου βόθρου, λευκοκυτάρωση, υψηλή σέρπε, ήρθαν οι χειρουργοί, μας είπαν έχουν μια σίγουρη σκολικοειδίτιδα, δηλαδή θέλουμε λιγάκι να τη δούμε και στον υπέρυπο. Μπαίνουμε στον υπέρυπο, αλλά στον υπέρυπο δυστυχώς δεν φάνηκε κάτι. Φάνηκε λίγο υγράκι στο δεξιό λαγόνιο βόθρο και μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω. Είπαμε λοιπόν ότι μήπως είναι καμιά σε περίεργη θέση, άρα ας μπούμε να κάνουμε και μια αξονική, δίνουμε γαστρογραφήνη, περιμένουμε. Και βλέποντας τις εικόνες, ναι, μεν είδαμε το υγρό το οποίο μπορέσαμε να απεικονίσουμε και στον υπέρυπο, αλλά κάτω από το υγρό παρατηρήσαμε μία περιοχή, μια συμπαγή βλάβη, η οποία κατά τα άλλα έχει σαφή όρια, πιθανά εμπλέκεται το σιγμοειδές. Όσο κατεβαίναμε, βλέπαμε ότι αυτή η βλάβη συνέχεται με τη μήτρα. Συνέχεται με τη μήτρα, συνοδεύεται από μεγάλη ρήπανση και φυσικά από υγρικές συλλογές. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι δεν πρόκειται για μια σκολικοειδίτητα, αλλά πρόκειται για μια φλεγμονή ενλάσσονος πιέλου. Η συγκεκριμένη νεαρή πήρε την αντιβίωση, έφυγε για σπίτι, θα επανέλθει για επανέλεγχο, όχι από εμάς, δεν χρειάζεται πλέον αξονική τομογραφία, χρειάζεται μια απεικόνηση είτε από τους γυναικολόγους είτε από δικό μας υπέρυπο. Επομένως, τα ερωτήματα τα οποία που πρέπει να θέσουμε είναι πότε θα πρέπει να οδηγηθούμε σε περαιτέρω έλεγχο και τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, η φλεγμονώδης νόσος του πιέλου είναι η πιο συχνή γυναικολογική αιτία στις επίγουσες επισκέψεις. Έχουμε όμως το εξής θέμα. Λόγω του επιπολασμού αλλά και των μη ειδικών συμπτωμάτων, ο ακτινολόγος είναι δυνατόν να συναντήσει αυτή την παθολογία και τις επιπλοκές της και σε όλες τις απεικονιστικές μεθόδους, αλλά θα πρέπει να έχει το νου του για να μπορέσει να αξιολογήσει τα σημεία αφενός της φλεγμονώδους νόσου, ούτως ώστε να αποφευθεί η καθυστέρηση στη διαχείριση και οι καθυστερημένες επιπλοκές. Και φυσικά οι περιττές χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί την προηγούμενη κοπέλα δεν θα ήθελε κανένας να τη δει να μπαίνει στο χειρουργείο. Πρόκειται για μία νιούσα μόλυνση του γυναικείου γενετικού συστήματος, η οποία στην ουσία προκαλείται από την εξάπλωση των βακτηρίων που ανεβαίνουν από τον κόλπο προς το αναπαραγωγικό σύστημα της πιέλου και σε βαρύτερες περιπτώσεις το περιτόνιο. Στην ουσία, έχουμε μία εξάπλωση των μικροβίων με τον ίδιο τρόπο που βλέπουμε το σκιαγραφικό να φεύγει στη σαλπιγκογραφία από τον κόδωνα της σάλπιγγας. Ο πιο συνηθισμένος μικροβιακός παράγοντας είναι η Neisseria gonorrhoeae και στη συνέχεια τα χλαμίδια τραχωμάτης. Αν και σε περιπτώσεις 30 με 40 περίπου τοις εκατό, έχουμε πολυμικροβιακή αιτιολογία. Όλα αυτά δεν μας βοηθάνε εμάς, ούτε βοηθάνε τον κλινικό. Αυτό που θα βοηθήσει τον κλινικό και όσο θα βοηθήσει και εμάς μέσα στα πλαίσια ενός ιστορικού, είναι οι παράγοντες κινδύνου, που περιλαμβάνουν την νεαρή ηλικία, τους σεξουαλικούς συντρόφους, υψηλή συχνότητα συνουσίας, χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, κυρίως όμως τη χρήση ενδομητριακής συσκευής. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε σε μια νεαρά κοπέλα η οποία έρχεται με άλγος του υπογαστρίου. Και μάλιστα είναι πιο συνηθισμένο στους πρώτους μήνες της τοποθέτησης.
Εάν θέλαμε να κάνουμε μια ταξινόμηση αρχικά κλινική, θα λέγαμε ότι έχουμε την οξία φάση, την υποκλινική φάση και τη χρόνια φάση. Εδώ είναι πάρα πολύ περίεργο το γεγονός ότι όσο και αν μιλάμε για οξία φάση, που πάντα το μυαλό μας πηγαίνει στο ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην έναρξη των συμπτωμάτων, εδώ πηγαίνουμε λίγο πιο μακριά. Πηγαίνουμε στις 30 ημέρες, δηλαδή μέχρι και 30 ημέρες μπορεί να δικαιολογήσουν μια οξία φλεγμονίτης ελάσσονος πιέλου. Στην υποκλινική μορφή έχουμε μια μακροχρόνια επιπλοκή, γιατί υπάρχει μια συμπτωματική μόλυνση από τα ίδια παθογόνα που έχουμε και στην οξία φλεγμονή και εμφανίζεται σε γυναίκες που είτε είχαν ένα προηγούμενο περιστατικό είτε είχαν ένα μη διαγνωσμένο επεισόδιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την χρόνια κατάσταση, εδώ είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας μόλυνσης από μυκοβακτηρίδιο, τουμπερκουλώσης ή από ακτινομύκητα. Ή θα έπρεπε πιο σωστά να πούμε από ίδια ακτινομύκητα. Το πρόβλημά μας είναι οι επιπλοκές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αυτές οι φλεγμονές των έσω γεννητικών οργάνων. Και τις περισσότερες φορές έχουν να κάνουν με τις άλκυνες και την εμφάνιση συμφύσεων και αποφράξεων. Έχει βρεθεί ότι οι ασθενείς που έχουν φλεγμονή, που πέρασαν μάλλον φλεγμονή της ελάσσονος πιέλου, έχουν εξαπλάσιο κίνδυνο για έκτοπη κύση και αυξημένο κίνδυνο για επόμενα επεισόδια, ενώ σχεδόν 20% αυτών των ασθενών παραπονιέται για χρόνιο πιελικό πόνο. Η υπογονιμότητα όμως είναι η πιο βασική επιπλοκή σε αυτές τις περιπτώσεις και είναι η υπογονιμότητα η οποία οφείλεται σε στένωση ή απόφραξη των σαλπίνγκων. Μιλάμε δηλαδή για στηρότητα σαλπιγγικού παράγοντα. Είναι τρομερά τα ποσοστά. Σε ασθενείς που έχουν περάσει ένα μόνο επεισόδιο, η πιθανότητα είναι 8%. Όταν έχουμε δύο επεισόδια, η πιθανότητα αυξάνεται στα 20% για να φτάσουμε στο 40% μετά από τρία επεισόδια. Η συμπτωματολογία δεν θα μας βοηθήσει. Παρά το γεγονός ότι πάντοτε λέμε, και ιδιαίτερα στην επίγουσα ακτινολογία, ότι πρέπει να παίρνουμε ένα καλό ιστορικό, εδώ δυστυχώς το ιστορικό δεν μας βοηθάει, γιατί τα συμπτώματα είναι τα συνηθισμένα, θα μπορούσε κάποιος να πει. Κοιλιακό άλγος, πυρετός. Όταν έχουμε κολπικές εκκρίσεις, κατευθείαν πηγαίνει το μυαλό μας ότι κάτι τρέχει με τα ισογενετικά, αντίστοιχα και με τη δυσπαρεύνια. Ενώ είναι φοβερό το ότι ένα 35% των ασθενών δεν έχει καθόλου συμπτωματολογία. Και είναι περιστατικά τα οποία τα ανακαλύπτουμε τυχαία σε έναν έλεγχο ο οποίος γίνεται για άλλο λόγο, για ένα ενομοίωμα, για μια κύστη της οθήκης. Σε πάρα πολλά άρθρα τα οποία μελέτησα πριν έρθω, αναφέρουν ότι η καλύτερη μέθοδος απεικόνησης είναι η λαπαροσκόπηση. Εάν σκεφτώ όμως πόσο ακριβή είναι η λαπαροσκόπηση, πόσο επίπονη είναι και για τους, και για τους κλινικούς γιατρούς, αλλά και για την ίδια την ασθενή, θα πρέπει να βάλω εδώ μια άνω τελεία και να πω ότι πριν φτάσουμε στη λαπαροσκόπηση, οι ακτινολόγοι έχουμε αρκετά μέσα για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε την φλεγμονή της ελάσσονος πιέλου. Και έχουμε αρκετά μέσα συμπεριλαμβανομένου του υπερήχου, που δυστυχώς και δυστυχώς ή ευτυχώς, ο υπέρηχος ξεφεύγει λίγο από τα χέρια μας σε τέτοια περιστατικά, γιατί αρκετές φορές πρώτα αυτά τα περιστατικά τα αναλαμβάνουν οι γυναικολόγοι. Όταν δηλαδή ένας γενικός χειρουργός θεωρήσει ότι έχει μια φλεγμονή ελάσσονος πιέλου, πολύ συχνά θα ζητήσει τη βοήθεια ενός γυναικολόγου που θα κάνει ένα ενδοκολπικό υπέρηχο. Οπότε δεν έχουμε τόσο έντονη απεικόνηση στο υπερηχογράφημα, όχι γιατί δεν θέλουμε, γιατί δεν φτάνουν σε εμάς. Η αξονική τομογραφία έχει και αυτή περιορισμένη ευαισθησία στα αρχικά στάδια της λίμωξης. Όμως αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι οι βαριές περιπτώσεις, όπως θα δούμε στη συνέχεια, να φτάνουν όχι μέχρι τον αξονικό τομογράφο, αλλά ακόμη και μέχρι τον μαγνητικό τομογράφο. Τα αρχικά ευρήματα της οξίας φάσης στην ελάσσονα πιέλου, στην αξονική τομογραφία, είναι μύδικα και περιλαμβάνουν αυτά τα οποία θα έβλεπε κανείς σε μια οποιαδήποτε φλεγμονή, σε οποιοδήποτε σημείο του ανθρωπίνου σώματος. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, ήπιο πιελικό είδημα με πάχυνση των συνδέσμων, ρήπανση του λιπόδου συστού της ελάσσονος πιέλου και ασαφοποίηση των περιτονιών. Συνήθως, όπως πάντα γίνεται στις φλεγμονές, έχουμε υγρό στο δουλάσιο και αντιδραστική λαμφαδενοπάθεια. Μια μικρή παρένθεση για τους συνδέσμους της μήτρας. Το πρώτο ερώτημα το οποίο δημιουργείται είναι τους βλέπουμε. Ναι, τους βλέπουμε όταν έχουμε αρκετό υγρό. Το δεύτερο ερώτημα, και τη δεύτερη, ο δεύτερος τρόπος για να τους δούμε είναι η μαγνητική τομογραφία. Βασικό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τους συνδέσμους είναι να τους γνωρίζουμε. Ο πλατής λοιπόν σύνδεσμος στην ουσία είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, η τέντα του περιτονέου. Έρχεται και καλύπτει, είναι το πιελικό περιτόνεο, το οποίο εκτείνεται από την πρόσθετη και την οπίσθητη επιφάνεια της μήτρας προς τα πλάγια του. Προς τα πλάγι. Οι στρογγύλοι σύνδεσμοι τους χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Όταν θέλουμε να εντοπίσουμε πού βρίσκεται μια οθήκη, θα ακολουθήσουμε σαν οδηγό σημείο τους στρογγύλους συνδέσμους. Οι αερομητρικοί συνδέουν προς τα πίσω, εγκάρσιοι σύνδεσμοι τον τράχυλο με τα τυχώματα της ελάσσονος πιέλου.
Στη μαγνητική τους βλέπουμε. Βλέπουμε τον στρογγυλό σύνδεσμο, βλέπουμε τους ιερομητρικούς συνδέσμους. Μπορούμε να τους ελέγξουμε, μπορούμε να δούμε αν είναι δυματώδεις. Και ας πάμε να δούμε, πέρα από τη γενικευμένη φλεγμονή που έχουμε στην ελασσοναπία, ότι γίνεται με καθένα κομμάτι των έσω γενετικών οργάνων. Τραχυλίτιδα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από κάτω. Πρόκειται για μια φλεγμονή του τραχύλου της μήτρας. Αφήνω την κολπίτιδα, γιατί συνήθως η κολπίτιδα δεν χρειάζεται απεικόνηση. Είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από τους γυναικολόγους και εκεί σταματάει. Λοιπόν, τραχυλίτιδα. Φλεγμονή του τραχύλου της μήτρας. Τι θα δούμε. Θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε μια ανατομία εύκολη και μια ανατομία η οποία αυτή τη στιγμή φλεγμένη. Άρα θα έχουμε έναν ανομοιογενή εμπλουτισμό και υπερημία του τραχύλου, διευρυσμένο τράχυλο της μήτρας, λόγω του ειδήματος στα πλαίσια της φλεγμονής και ρύπανση του περιξυλιπόδιου ιστού, ελεύθερο υγρό και μπορεί να δούμε κάποιες κυστικές αλλαγές στον ενδοτράχυλο. Εικόνα λοιπόν με υπέρυκο. Εικόνα με υπέρυκο, ο οποίος δίνει έναν διατεταμένο ενδοτράχυλο και ταυτόχρονα υπάρχει μια υπερεμία στον ίδιο το τράχυλο, στο τείχομα του τραχύλου. Στην αξονική τομογραφία βλέπουμε τον διευρυσμένο ενδοτράχυλο, όπως επίσης και την ειδηματώδη απεικόνηση του ίδιου του τραχύλου. Πιο βαριά εικόνα, στην οποία βλέπουμε τη μήτρα να απεικονίζεται ικανοποιητικά. Υπάρχει αρκετό υγρό. Όσο κατεβαίνουμε προς την περιοχή του τραχύλου, βλέπουμε να διευρύνει το ενδοτράχυλο και βλέπουμε μία ασαφοποίηση, θα μπορούσε να πει κανείς, μία ρύπανση στην περιοχή του ίδιου του τραχύλου. Έχουμε μία εικόνα τυπική τραχυλίτιδας. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε, και θα το πω αρκετές φορές, είναι δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αρκετές μάλλον περιπτώσεις, να ξεχωρίσουμε και να πούμε εδώ σταματάει η τραχυλίτιδα, εδώ ξεκινάει η ενδομητρίτιδα, εδώ συνεχίζει η σαλπιγκίτιδα. Αυτές οι καταστάσεις πάρα πολύ συχνά συνυπάρχουν όλες μαζί. Ενδομητρίτιδα λοιπόν. Είναι λίγο πιο συνηθισμένη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή μετά τον τοκετό. Μετά τον τοκετό μπορούμε να το καταλάβουμε. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης επίσης μπορούμε να το καταλάβουμε. Γενικά το ενδομήτριο έχει μια πλούσια χλωρίδα η οποία κατά βάση προστατεύει το ίδιο το ενδομήτριο. Μετά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης χαλάει αυτή η φυσιολογική χλωρίδα με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτο, θα μπορούσαμε να πούμε, το ίδιο το ενδομήτριο. Τι προκαλείται? Προκαλούνται ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή αύξηση του μεγέθους της μήτρας λόγω του ότι έχουμε φλεγμονή. Μη φυσιολογική ενίσχυση του ενδομητρίου σε σχέση με το μυομήτριο. Και επίσης αυτό το οποίο βλέπουμε αρκετά συχνά και το οποίο όμως δεν είναι ειδικό έβριμα, είναι ένα έβριμα το οποίο γενικά συναντάμε στις φλεγμονές, έχουμε έναν ασαφή διαχωρισμό της μήτρας με τον παρακείμενο λιπόδι ιστό. Το βλέπουμε παντού εξάλλου αυτό σε φλεγμονές. Έχουμε δηλαδή, θέλουμε να ελπίζουμε ότι εδώ μιλάμε για μία κύστη οχρού σωματίου και πάλι στην αξονική τομογραφία, μετά από χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, υπάρχει υγρό, υπάρχει ρύπανση στην ελασσοναπία. Βλέπουμε όμως μία μήτρα η οποία είναι διατεταμένη, είναι διευρυσμένη. Δεν έχει καλά όρια, δεν βλέπουμε πολύ καλά το ενδομήτριο, σαν να είναι γεμάτο το ενδομήτριο με ένα υλικό. Όσο προχωράμε προς τα κάτω, παρατηρούμε ότι σε όλη αυτή τη φλεγμονή συμμετέχει και ο τράχυλος της μήτρας, γιατί όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει το ένα από το άλλο. Είναι συνέχεια το ένα με το άλλο. Για να φτάσουμε στη σαλπιγκίτιδα. Η σαλπιγκίτιδα μας απασχολεί πάρα πολύ. Μας απασχολεί πάρα πολύ και για τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει, αλλά και γιατί έχουμε θέματα στον τρόπο με τον οποίο θα διαγνώσουμε αν είναι σαλπιγκίτιδα, αν είναι πιοσάλπιγκα. Έχουμε δηλαδή ένα ευρύ φάσμα παθολογίας στη σάλπιγκα για την οποία θα πρέπει να δώσουμε απάντηση. Η σαλπιγκίτιδα και πάλι εκδηλώνεται ως πάχυνση και ενίσχυση του τυχώματος μιας μη διατεταμένης, μιλάμε σαλπιγκίτιδα, ή ελάχιστα διατεταμένης σάλπιγκας. Στον υπέρυχο, ο υπέρυχος έχει θέση και είναι λογικό να έχει θέση. Βλέπουμε λοιπόν ένα σωληνωτό μόρφωμα, το οποίο αυτό σωληνωτό μόρφωμα έχει παχιά τυχώματα και έχει υπερεμία, δηλαδή έχει αυξημένη αγγείωση. Αντίστοιχα στην αξονική τομογραφία πάλι θα δούμε μορφώματα τα οποία έχουν αυτή τη λεγόμενη οθειοειδή πορεία και τα οποία είναι υπερεμικά. Κανονικά τις σάλπιγγες στην αξονική τομογραφία και στον υπέρυχο δεν μπορούμε να τις δούμε. Συνοδεύει ευρήματα της ίδιας της φλεγμονής. Η σάλπιγγα απεικονίζεται πολύ πιο εύκολα από το παλιό μας το μηχάνημα, πολύ πιο εύκολα με την μαγνητική τομογραφία σε όλες τις ακολουθίες. Ακολουθία ταφ-2, στην οποία έχουμε διατεταμένη τη σάλπιγγα, οφειοειδή σχηματισμό στην θέση της δεξιάς σάλπιγγας. Μετά την καταστολή δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά εδώ. Μετά την καταστολή του λίπους στη ταφ-2 σπέρα ακολουθίας, παρατηρούμε ότι μέσα σε αυτό τον οφειοειδή σχηματισμό υπάρχει υγρικό στοιχείο.
Δεν υπάρχει αιμορραγικό στοιχείο στη στάφα ένα πριν την χορήγηση σκιαγραφικού, ενώ μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού βλέπουμε την υπερεμία, την έντονη δηλαδή ενίσχυση του τυχώματος. Είπε ότι η Σάιπιγκα θα πρέπει λίγο, να την ελέγξουμε λίγο πιο σοβαρά και θα πρέπει να την ελέγξουμε λίγο πιο σοβαρά για να δούμε, έχουμε μια διατεταμένη Σάιπιγκα. Αλλά γιατί πρόκειται τελικά, πρόκειται για πιοσάλπιγγα, για αιματοσάλπιγγα ή για υδροσάλπιγγα? Ας ξεκινήσουμε με το εύκολο. Η αιματοσάλπιγγα φεύγει. Φεύγει πάρα πολύ εύκολα, ακόμα και από τον υπέρηχο. Έχουμε αιμορραγικό περιεχόμενο και αν δεν χρειάζεται, αν δεν μπορούμε να το απαντήσουμε τον υπέρηχο, μπορούμε να φτάσουμε στη μαγνητική τομογραφία. Δεν σχετίζεται με τη φλεγμονή τη PL. Η υδροσάλπιγγα από την άλλη, βλέπουμε σάλπιγγες διατεταμένες πλήρης υγρικού περιεχομένου που δεν έχουν ενίσχυση. Αντίθετα, στην πιο σάλπιγγα σημαίνει ότι έχουμε μια εκτεταμένη φλεγμονή. Εκτεταμένη αυτή η φλεγμονή έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση του τυχώματος. Εύκολη επομένως, έχουμε τρία πράγματα στο μυαλό μας, τα οποία ένα, δύο, τρία μπορούμε να τα καθορίσουμε. Οι γυναικολόγοι, και άρα τους κλέβουμε κι εμείς, έχουν την εξής χαρακτηριστική εικόνα. Λένε ότι έχουν μορφή γραναζιού όταν έχουν υδροσάλπιγγα. Σε αυτή την περίπτωση έχουν μία σάλπιγγα διατεταμένη και το τείχομα της ίδιας της σάλπιγγας φαίνεται, χωρίς να είναι υπερημικό, φαίνεται να είναι πιο ειδηματώδες και προβάλλει μέσα στον αυλό της σάλπιγγας. Αυτή την εικόνα την ονομάζουν εικόνα γραναζιού και για αυτούς είναι παθογνωμονική και για εμάς παθογνωμονική για την παρουσία υδροσάλπιγγας. Οθικίτιδα. Η οθικίτιδα αρχίζει και μας τρομάζει. Αρχίζει και σημαίνει ότι η φλεγμονή προχωράει, προχωράει ανατομικά αρχικά και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα προχωρήσει και σε βαρύτητα. Είναι πάρα πολύ εύκολο από μία σαλπιγγίτιδα να έχουμε μία επέκταση στις οθήκες μέσω των κροσών. Οπότε πάλι απεικονίζεται η οθήκη με μεγένθηση, με διευρυσμένη, όχι διευρυσμένη, μεγενθυμένη θα μπορούσαμε να πούμε, ειδηματώδης, με υπερεμία του στρώματος των οθηκών και πολυκιστική εμφάνιση, πολλά μικρά οθυλάκια. Προσοχή εδώ να δούμε που είναι διατεταγμένα τα οθυλάκια αυτά για να μην πληθούμε με άλλες καταστάσεις. Όταν ξεκινάει και φεύγει από τις σάλπιγγες και επεκτείνεται στις οθήκες, τότε αρχίζουμε και βάζουμε ένα ερωτηματικό με πως πλέον έχουμε φτάσει προχωρημένη φλεγμονή των έσω γεννητικών οργάνων. Εδώ και πάλι θα σταθώ και θα πω ότι όπως δεν μπορούμε ανατομικά πάρα πολύ εύκολα να το χωρίσουμε, γιατί το ένα αποτελεί τη συνέχεια του άλλου, έτσι και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε σαφή όρια να πούμε εδώ σταματάει η ήπια φλεγμονή, εδώ ξεκινάει η προχωρημένη φλεγμονή. Είναι πάρα πολύ βασικό όμως να μπορέσουμε να το ξεχωρίσουμε, να το δώσουμε στους κλινικούς γιατρούς για να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν την όλη κατάσταση. Ποιο σάλπιγγα. Πάβει πλέον να υπάρχει καθαρό υγρό μέσα στις σάλπιγγες. Έχουμε απόφραξη των σαλπίγγων, έχουμε πολλαπλασιασμό των μικροβίων, οπότε δημιουργία πύλου. Δημιουργία, σχεδόν η σάλπιγγα έχει αρχίσει να αποστηματοποιείται, αν θα μπορούσαμε να πούμε, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει. Δηλαδή, πάχυνση και υπερημία του τυχώματος των σαλπίγγων, εμφανίκια στον υπέρηχο, παρουσία συγκριμάτων με ή χωρίς υγροϊγρικό επίπεδο. Δεν έχουμε το καθαρό υγρό το οποίο περιμένουμε να έχουμε σε μια υδροσάλπιγγα. Στην αξονική τομογραφία θα δούμε ακριβώς τα ίδια. Πιο παχυμένα τυχώματα. Πιο παχυμένα τυχώματα με αυξημένες πυκνότητες μέσα στην οφειοειδή, στον οφειοειδή αυτό σχηματισμό, λόγω του ότι έχουμε πρωτεϊνικής φύσης υλικό. Είπαμε ότι η μαγνητική τομογραφία βοηθάει στη διαφορική διάγνωση της πιοσάλπιγγας από την αιματοσάλπιγγα. Εικόνες αξονικής τομογραφίας. Εικόνες αξονικής τομογραφίας μετά από χορήγηση σκιαγραφικού. Κατευθείαν βλέπουμε ότι υπάρχει μια φλεγμονή στην ελάσσονα πύλου, γιατί υπάρχει μια ρήπανση στον λιπόδι ιστό. Μπορούμε να απεικονίσουμε, να δούμε την οφειοειδή πορεία, μάλλον ένα οφειοειδές μόρφωμα στην ελάσσονα πύλου, με παχιά τυχώματα, με όχι πάρα πολύ καθαρό περιεχόμενο, το οποίο συνέχεται, εδώ θα πρέπει να δούμε αν η συνέχεια του είναι μια οθήκη ή αν είναι η ίδια η σάλπιγγα. Στην μαγνητική τομογραφία βλέπουμε ότι η σάλπιγγα είναι διατεταμένη, έχει υγρό, όχι καθαρό υγρό και εμπλουτίζεται έντονα, εμπλουτίζεται μετά την χορήγηση σκιαγραφικού μέσου. Το τύχωμά της. Το επόμενο επίπεδο το οποίο φτάνουμε είναι το σαλπιγγοθηκικό απόστημα. Είναι βαριά εξέλιξη της πλεγμόνης των εσωγεννητικών οργάνων και αποτελεί φυσικά μια επιπλοκή της οξίας σαλπιγγίτιδας. Εμφανίζεται σε ένα ποσοστό 15% γυναικών με φλεγμονή στα εσωγεννητικά όργανα. Έχουμε τι? Έχουμε ένα απόστημα το οποίο στην ουσία περιλαμβάνει και την σάλπιγγα, περιλαμβάνει και την οθήκη. Οπότε έχουμε ένα πολύπλοκο κυστικό και συμπαγές μόρφωμα. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πού είναι η οθήκη και πού είναι η σάλπιγγα.
Μόνο στη μία πλευρά έχουμε σε ένα ποσοστό 25 με 50% των περιπτώσεων. Και εδώ η κλινική εικόνα της γυναίκας είναι πλέον πιο έντονη, είναι πιο θορυβώδης. Έχουμε πυρετό, έχουμε έντονη λευκοκυτάρωση και στην ψηλάφιση, είτε γυναικολογική είτε διακυλιακή, υπάρχει μια μάζα στην περιοχή των εξαρτημάτων. Πολλοί από τους ασθενείς, πολλές από τις εξεταζόμενες και ασθενείς, αναφέρουν επίσης ναυτία, έμετο και αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου, οφειλόμενη στο γεγονός ότι η φλεγμονώδη σε αυτή η αντίδραση επεκτείνεται και στις παρακείμενες ενερικές έλικες. Πώς θα πρέπει όμως να το απεικονίσουμε τελικά? Η αξονική τομογραφία προσφέρει μια πάρα πολύ καλή απεικόνηση, σαν μια παχυτυχωματική, κυστική και συμπαγή βλάβη. Η μαγνητική τομογραφία θα μας δώσει με πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά ότι πρόκειται για αποστηματικές σκυλότητες. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με πολύ μεγάλη σιγουριά στο ερώτημα τι θα πρέπει να κάνουμε. Το σίγουρο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε βήμα-βήμα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα εκτεταμένο, μια εκτεταμένη φλεγμονή στην ελάσσονα πύλου, όπου βλέπουμε πρώτα απ' όλα την ρήπανση, είμαστε σε τάφ, δύο ακολουθίες axial τομές, βλέπουμε μια εκτεταμένη ρήπανση στον λιπόδι ιστό της ελάσσονας πυέλου και έχουμε μια βλάβη, θα μπορούσαμε να πούμε, που έχει και κυστικά τμήματα, έχει και συμπαγή τμήματα. Αυτό θεωρήθηκε ότι είναι ένα σαλπιγκοθηκικό απόστημα και μάλιστα μετά την χορήγηση σκιαγραφικού μέσου μπορέσαμε στη μαγνητική πάντοτε τομογραφία, μπορέσαμε να ξεχωρίσουμε και τα δύο εξαρτήματα, δεξιά-αριστερά. Ήταν δηλαδή αμφωτερόπλευρα και όχι μόνο αριστερά, όπως πιστεύαμε στην αρχή. Το βασικό πρόβλημα όμως το οποίο δημιουργείται όταν έχουμε πυρηνικό απόστημα είναι να απαντήσουμε στο εξής. Κατά πόσο πρόκειται για ένα απόστημα το οποίο ξεκινάει από τα εσωγεννητικά όργανα ή αν πρόκειται για ένα απόστημα το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει από κάποιο άλλο όργανο της πυέλου. Υπάρχουν κάποια tips. Λένε για την πρόσθετη μετατόπιση του πλατεών συνδέσμου. Όποιος έχει δει βαριά εικόνα σαλπιγκοθηκικού αποστήματος, δεν μπορεί να ξεχωρίσει την οθήκη από τη σάλπιγγα. Δύσκολα μπορεί να ξεχωρίσει τον πλατή σύνδεσμο, ο οποίος και αυτός θα συμμετέχει στην όλη φλεγμονή. Αυτό το οποίο ίσως θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τα πυελικά αποστήματα προέρχονται μάλλον από το σημείο στο οποίο είναι η μεγαλύτερη μάζα τους. Βασική αρχή όλης της απεικόνισής μας. Δηλαδή, πυελικό απόστημα που προέρχεται από τη σκολικοειδή απόφυση είναι πιο κοντά στη σκολικοειδή απόφυση και πιο μακριά από τα εξαρτήματα. Και πάλι όμως, πώς θα δούμε και στη συνέχεια, υπάρχουν τόσο βαριά πυελικά αποστήματα που δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση. Περίπτωση λοιπόν γυναίκας η οποία ήρθε με έντονο κοιλιακό άλγος, βρέθηκε στον υπέρυκο μια νομιογενής μάζα με κυστικά και συμπαγή τμήματα. Όταν έγινε αξονική τομογραφία, όντως βρέθηκε στην περιοχή του αριστερού εξαρτήματος μια βλάβη η οποία έχει κυστικά τμήματα, έχει συμπαγή τμήματα, έχουμε ρήπανση του πέριξη υπόδουσης του και θεωρήθηκε, όπως είναι λογικό, ότι είναι μια βλάβη η οποία εξορμάται από τα εξαρτήματα, μια φλεγμονή που εξορμάται από το αριστερό εξάρτημα. Το ερώτημά μας όμως ήταν το εξής. Παρακείμενα υπήρχαν και κάποια λιγάριθμα μενικολυπώματα, αλλά υπήρχε και αυτή η ρήπανση, μαζί με μια ήπια πάκηση στο τείχομα. Και το ερώτημα το οποίο τέθηκε εδώ, και ήταν λογικό να τεθεί, είναι πρόκειται για μια ρήξη εκολυπώματος και μια δημιουργία αποστήματος ή πρόκειται για ένα σαλπιγκοθηκικό απόστημα. Για εμάς εδώ ήταν κάπως εύκολη η απάντηση, γιατί δεν είχαμε πουθενά ελεύθερο αέρα, δεν είχαμε πουθενά έξοδο σκιαγραφικού μέσου, περό σκιαγραφικού μέσου. Ο μεγαλύτερος όμως της βλάβης φαινόταν να είναι προς το αριστερό εξάρτημα, οπότε η απάντηση ήταν σαλπιγκοθηκικό απόστημα. Βαριά κατάσταση, φεύγοντας από το σαλπιγκοθηκικό απόστημα και πηγαίνοντας στην επινέμιση ουσιαστικά της φλεγμονής στο περιτόνιο. Είναι το σύνδρομο Fitch-Hugh-Curtis, το οποίο πάντοτε θα πρέπει να το έχουμε στο νου όταν έχουμε μια απεικόνιση με φλεγμονή της ελάσσονος πυέλου. Ονομάζεται και περιπατήτιδα και στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι η εξάπλωση της πυελικής λίμωξης στην δεξιά παρακολική άβλακα. Δεξιά παρακολική άβλακα φτάνει στην κάψα του ύπατος και γι' αυτό το λόγο αυτές οι γυναίκες εμφανίζονται με ένα οξύ πόνο, όχι χαμηλά στο υπογάστριο, αλλά στο άνω δεξιό τεταρτημόριο και ευαισθησία στην περιοχή αυτή που πολλές φορές θεωρείται λάθος ότι μήπως είναι μια χολοκυστήτιδα, γιατί μιλάμε πάντοτε για επίγουσες καταστάσεις. Θα δούμε και υγρό και ρήπανση του λιπόδουσης του κατά μήκος της παρακολικής άβλακας. Στην ουσία, δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ανέβηκε η φλεγμονή περιπατικά.
Περιοχή λοιπόν, έχουμε μια λίμωξη, μια φλεγμονή στην Ελλάσσονα Πύελο και έχουμε περιπατικό υγρό και κάποιες εστίες οι οποίες εμπλουτίζονται. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική εικόνα που θα συναντήσουν όταν θα μπουν να χειρουργήσουν είτε λαπαροσκοπικά είτε με ανοιχτή ή με ανοιχτό χειρουργείο, που θα δουν τις συμφύσεις δίκην χορδών γυολιού μεταξύ της κάψας του ύπατος και του προστίου κοιλιακού τυχώματος. Αντίστοιχη εικόνα, βλέπουμε ότι η κάψα έχει έναν εμπλουτισμό, ο οποίος δεν είναι ο φυσιολογικός εμπλουτισμός, παρά το γεγονός ότι εδώ έχουμε ένα λιπόδες ύπαρ, και αυτό συνοδεύεται από μία φλεγμονή των έσω γενετικών οργανών. Έχουμε λοιπόν μία ανιούσα στην ουσία φλεγμονή περιπατικά. Πιο σπάνιες επιπλοκές, πιο σπάνιες βαριές περιπτώσεις είναι η θρομβοκλεβίτιδα των οθικών της οθικικής φλέβας και μάλιστα πιο συχνά της δεξιάς φλέβας, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε αριστερά, η οποία στην αξονική τομογραφία δεν είναι δική μας εικόνα, απεικονίζεται σαν έλλειμμα πλήρωσης μέσα στο άγγιο. Εάν δεν αναγνωριστεί ή αφαιθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει σε συμπτική πνευμονική εμβολή, ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη ζωή της ασθενούς. Η ρήξη της μήτρας είναι μια πολύ τραβηγμένη κατάσταση. Στην ουσία γεμίζει μήτρα με πείο, δεν αντέχει, σπάει, έχουμε μια εκτεταμένη περιτονίτιδα. Πάρα πολύ δύσκολο και εδώ να καταλήξουμε από πού τελικά προήλθε όλη αυτή η εικόνα της περιτονίτιδας. Ψάχνοντας λοιπόν βιβλιογραφικά, έπεσα πάνω σε αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι πάρα πολύ πολύπλοκα σε ορισμένες περιπτώσεις, του πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια γυναίκα η οποία έρχεται με παθολογία στην Ελλάσσονα Πύελο. Και θα κρατήσω μόνο το κομμάτι της επίγουσας, το επίγον δηλαδή κομμάτι. Εδώ λοιπόν, μάλιστα οι συνάδελφοι θεώρησαν ότι θα πρέπει να πηγαίνει για αξονική. Δεν θεωρώ ότι αξονική. Έχω ενστάσεις τις οποίες δεν μπορώ να τις βρω για να τους το πω. Δεν θεωρώ ότι αξονική θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι ο υπέρηχος. Είτε ένας υπέρηχος ο οποίος θα γίνεται από τους γυναικολόγους, είτε ένας υπέρηχος ο οποίος θα γίνεται από εμάς. Από εκεί και πέρα, εάν βλέπουμε μία φλεγμονή την οποία δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε πλήρως, τότε θα πρέπει να φτάνουμε στην αξονική τομογραφία. Αξονική τομογραφία πάντοτε, όπως λέμε, η οποία θα πρέπει να είναι λέγη άρτης, δηλαδή δεν είναι καταστάσεις που θα μπουν άμεσα στο χειρουργείο. Πρέπει να γίνεται σωστή προετοιμασία, με χορήγηση παρόσκια γραφικού, να περιμένουμε λίγο για να φτάσουν στις έλικες. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσουμε μία έλικα λεπτού εντέρου για μία σάλπιγγα. Θα πρέπει να έχουμε μια σωστή απεικόνηση, ακόμη και αν είμαστε στα επίγοντα, ακόμη και αν ο χρόνος μας πιέζει. Δεν μας πιέζει τόσο πολύ, ώστε να βάλουμε στο χειρουργείο μια γυναίκα η οποία δεν χρειάζεται χειρουργείο. Το βασικότερο εδώ είναι ότι όταν έχουμε σύμπλοκες βλάβες, δηλαδή με κυστικά και συμπαγή τμήματα, θα πρέπει να απαντήσουμε σε δύο πράγματα. Αν έχουμε αιματοσάλπιγγα ή αν έχουμε πυοσάλπιγγα. Και εδώ είναι το σημείο στο οποίο θα παίξει ρόλο η μαγνητική τομογραφία. Αντίστοιχα, η μαγνητική τομογραφία θα παίξει ρόλο όταν έχουμε ένα σαλπιγγοοθηκικό απόστημα ή καλύτερα να πω ένα απόστημα στην Ελλάσσονα Πύελο και προσπαθούμε να βρούμε από πού ακριβώς βρίσκεται. Ίσως η μαγνητική τομογραφία μας βοηθήσει, εάν δεν μπορέσει να μας βοηθήσει η αξονική. Είμαι περισσότερο υπέρ της αξονικής τομογραφίας. Για ποιο λόγο? Θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να δούμε αρκετά καλύτερα τις εντερικές ελικές όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις, και κακά τα ψέματα, στην φάση του επίγοντος είναι πολύ πιο άμεση. Επιπλέον, να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν όλα τα κέντρα μαγνητικό τομογράφο για να βάζουν όλες τις γυναίκες με άλμπος Ελλάσσονος Πυέλου. Τα προβλήματα λοιπόν που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα επίγοντα είναι: πρόβλημα πρώτο, μεγάλη αποστηματική κοιλότητα στην Ελλάσσονα Πύελο, με ερωτηματικό από πού προέρχεται. Είπαμε ότι κρατάμε τον πλατή σύνδεσμο, που όπως είδαμε εδώ, δύσκολα θα πούμε, ο πλατή σύνδεσμο μας μετατοπίζεται, και κρατάμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της βλάβης βρίσκεται εκεί από όπου ξεκινάει. Όταν έχουμε όμως τέτοιες βλάβες, από πού θα πούμε ότι ξεκινάνε? Μάλλον θα πούμε ότι ξεκινάνε από πίσω. Δηλαδή από την περιοχή της μήτρας και των έσω γενετικών οργάνων. Η μαγνητική τομογραφία. Δεν ξέρω αν στην παρούσα φάση μπορέσει η μαγνητική τομογραφία να μας βοηθήσει, παρά μόνο να μας δείξει την έκταση μιας μεγάλης φλεγμονώδης νόσου, ενός μεγάλου παραθυκικού αποστήματος. Δεύτερο πρόβλημα, δεύτερο ερώτημα, το οποίο πάντοτε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν εξετάζουμε μία γυναίκα με άλγος Ελλάσσονος Πυέλου. Μη μας ξεφύγει μία συστροφή οθήκης.
Είναι πάρα πολύ βασικό. Γι' αυτό τόνισα νωρίτερα ότι ναι, μεν σε μία οθικίτιδα έχουμε πολλαπλά οθυλάκια, όμως τα οθυλάκια δεν θα έρθουν να κάνουν ένα στεφάνι που λέμε χαρακτηριστικά γύρω από μία οθήκη η οποία έχει συστραφεί. Η οθήκη στην οθικίτιδα είναι περαιμική. Εδώ είναι η δυματώδης, είναι η δυματώδης η οθήκη. Ούτε θα δούμε όλες αυτές τις αγγειακές δομές οι οποίες έρχονται και στραγγαλίζονται. Πάντοτε στο νου μας, μην πάμε κατευθείαν στη φλεγμονία, έχουμε λίγο και στο νου το τι γίνεται με τη συστροφή. Εδώ είχαμε μια συστροφή οδήγηση συγκεκριμένα σε έδαφος ενός μεγάλου κυστικού μορφώματος. Άρα, τι θα πρέπει να κρατήσουμε, και θα συνεχίσουμε με περιστατικά τα οποία θα μας λύσουν απορίες ή θα μας δημιουργήσουν καινούργιες. Θα πρέπει να είναι πρωταρχικό στόχο στην απεικόνιση των ασθενών με φλεγμονή των έσω γενετικών οργάνων η ανάδειξη της έκτασης της φλεγμονής και η ανίχνευση των επιπλοκών, κυρίως γιατί μία μη επιπλεγμένη φλεγμονή των έσω γενετικών οργάνων μπορεί να αντιμετωπιστεί από το σπίτι της ασθενούς με αντιβιωτική αγωγή. Ενώ όταν έχουμε επιπλοκή, στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται εισαγωγή, μπορεί να χρειαστεί διαδερμική παροχέτευση, μπορεί να χρειαστεί ακόμη και λαπαροσκόπηση. Θα πρέπει επίσης να έχουμε στο νου μας ότι όταν εξετάζουμε και όταν βλέπουμε έναν ασθενή με οξύ κοιλιακό άλγος και είναι γυναίκα και είναι νεαρή γυναίκα, να βάζουμε πάντοτε πέρα από τη σκολικοειδίτιδα, κολκοματίτιδα, αποφυσίτιδα για την οποία έχουμε μιλήσει άπειρες φορές γιατί μας απασχολούν στα επίγοντα, να έχουμε και την φλεγμονή των έσω γενετικών οργάνων. Συνεχίζουμε έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ διδακτική παρουσίαση. Πολύ καλές εικόνες και καλά παραδείγματα. Μας δείξατε ένα αργό ρυθμό προσέγγισης. Μας δείξατε τη μεγάλη ποικιλομορφία των πλεγμονών, άσχετο αν μερικές από αυτές έχουν σε ένα βαθμό αντικαλυπτόμενα ευρήματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε το μεγάλη έκταση των πλεγμονών. Και μας αναδείξατε ότι η εξωτερική τομογραφία έχει ρόλο, γιατί γενικώς στη γενική επίγελο λέμε η μαγνητική τομογραφία. Αλλά όπως σωστά είπατε, σε επίδοση καταστάσει, κανείς κάνει αυτό που δίνει γρήγορα κάποια καθοδήγηση, και αυτή προφανώς είναι η εξωτερική τομογραφία. Εφόσον θέλετε να προχωρήσουμε μέσα στους ακέρυσεις, μπορούμε να το κάνουμε και ίσως την όποια κουβέντα την ελπίσουμε για το τέλος. Ευχαριστούμε την κυρία Βογιατζήτα που είναι μαζί μας σήμερα. Αντικατέστησε τον συνάδελφο που προχωρήσε να μας παρουσιάσει τα περιστατικά και να μας δείξει τις εικόνες να μας βοηθήσουν καλύτερα να επιδώσουμε όσα υπόσχεται προηγουμένως. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και την κυρία Παπαϊωάννου που μου πρότεινε να συμμετέχω. Εγώ είμαι ειδικευόμενη από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και θα σας παρουσιάσω κάποια περιστατικά από το νοσοκομείο μας. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο περιστατικό. Μία γυναίκα 27 ετών προσήλθε με κοιλιακό άλγος, διάχυτη ευαισθησία εντενότερα εντοπισμένη στον αριστερό λαγόνιο πόθρο, χωρίς σημεία περιτονεϊσμού, με εμπίεται έως 38 κερίγος και συνοδούσε μέτους και διάρρειες. Από το ατομικό αναμνηστικό της αναφέρεται πρόσφατη φαρμακευτική διακοπή κύσης 7 εβδομάδων. Εργαστηριακά εμφανίζεται λευκοκυτάρωση και αυξημένη CRP. Αρχικά στα επίγοντα διενεργήθηκε η περιχογράφημα κάτω κοιλίας και αναδεικνύεται ένας σωληνωτός κυστικός σχηματισμός με εσωτερικές ηχοανακλάσεις και παρουσία ειζήματος, καθώς και παρουσία αρκετών φυσαλίδων αέρα, ενώ δεν έχουμε ανάδειξη αξιοσημείου της αγγείωσης. Από τον υπέρηχο δίνεται η εντύπωση ότι μπορεί αυτός ο σχηματισμός να βρίσκεται σε σχέση με τα εσωγενετικά όργανα, όμως είναι κάτι το οποίο δεν είναι σαφές, γι' αυτό και προχωρούμε στη φάση των επιγόντων σε εξωτερική τομογραφία. Εδώ απεικονίζεται μια πολύχωρη αποστηματική κοιλότητα με παρουσία φυσαλίδων αέρα και ήπιο εμπλουτισμό του τυχόν παντός της. Με παρουσία φυσαλίδων αέρα και στο εσωτερικό της και ήπιο εμπλουτισμό του τυχώματός της, βλέπουμε ότι κατανέμεται στην πίελο προστίως της μήτρας και κυρίως αριστερά αυτής. Τώρα στην ανατομική περιοχή των αριστερών εξαρτημάτων παρατηρούμε και έναν κυστικό κάπως σωληνωτό σχηματισμό με ήπιο περιφερικό εμπλουτισμό που δίνεται υπόνοια ότι μπορεί να αντιστοιχεί στη σύστοιχη σάλπιγγα. Σε ανώτερες τομές βλέπουμε έλικες λεπτού εντέρου διατεταμένες με υγραερικά επίπεδα ως επίλαιο χωρίς ανάδειξη αποφρακτικού αιτίου.
Βλέπουμε εδώ και στις ανασυνθέσεις, σε στεφανιαίο επίπεδο βλέπουμε κάπως καλύτερα την κατανομή της συλλογής, ενώ σε ευελιαίο επίπεδο, σε τομή περίπου στη μέση γραμμή, παρατηρούμε εντός του ενδομητρίου παρουσία περιεχομένου πιθανά υγρικού. Η ασθενής για αρχή έλαβε αντιβιωτική αγωγή με ήπια ύφεση των συμπτωμάτων της και στη συνέχεια αποφασίστηκε να προχωρήσουμε σε μαγνητική κάτοκυλίας. Εδώ έχουμε τομές από τα δύο ακολουθίες, εγκάρσια τομή, και μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε συνέχεια με την αριστερή οθήκη αυτό το σωληνοειδές κυστικό μόρφωμα που αντιστοιχεί σε σχετικά διατεταμένη σάλπιγγα. Και θα δούμε και στη συνέχεια στις τομές. Εδώ προστίως της μήτρας επανελέγχεται η αποστηματική κοιλότητα που είχε αναδειχθεί και στην αξονική τομογραφία. Εδώ βλέπουμε τμήμα της σχετικά διατεταμένης σάλπιγγας, το τείχομα της οποίας εμπλουτίζεται μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού, ενώ στο εσωτερικό της υπάρχει περιεχόμενο με περιορισμό διάχυσης στη diffusion ακολουθία με 1000 B-value και πτώση του σήματος στους ADC χάρτες, που είναι συμβατό με αποστηματοποίηση. Επίσης, διακρίνουμε και τμήμα της αριστερής σάλπιγγας, η οποία εμφανίζει εμπλουτισμό. Έτσι, μπορούμε να καταλήξουμε ότι και η οθήκη συμμετέχει στη φλεγμονή. Σε άλλο επίπεδο, βλέπουμε πάλι τμήματα της διατεταμένης σάλπιγγας, η οποία κατανέμεται και στο ευθυμητικό κόλπωμα με ήπια ομαλή απόθεση του ορθού προς τα πίσω. Βλέπουμε τον περιφερικό εμπλουτισμό μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού. Μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν και στοιχεία με διαφορετική σύσταση μέσα στην συλλογή, καθώς και κάποια πιθανά αιμορραγικά στοιχεία, καθώς και κάποια στοιχεία που εμφανίζουν και εδώ έντονο περιορισμό διάχυσης της diffusion ακολουθίας με πτώση του σήματος στους ADC χάρτες. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι εντός του ενδομητρίου βλέπουμε υλικό περιεχόμενο με σήμα αυξημένο στη ΣΤΑΦ1 ακολουθίες πριν τη χορήγηση σκιαγραφικού, που πιθανά αντιστοιχεί σε πρωτεϊνικό ή και φλεγμονώδης υλικό, και έτσι δίνει την εικόνα ότι μπορεί σε κάποιο βαθμό να συμμετέχει στην φλεγμονή και το ενδομήτριο. Συνολικά, τα ευρήματα είναι πιο συμβατά με σαλπιγκοθηκικό απόστημα αριστερά, ρήξη αυτού και περιχαράκωση της συλλογής εντός της περιτονεϊκής κοιλότητας. Η ασθενής οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο για ερευνητική λαπαροτομία και έγινε παροχέτευση των αποστημάτων. Τώρα περνάμε στο δεύτερο περιστατικό. Μία γυναίκα 61 ετών προσέρχεται αιτιόμενη χρόνιο πυλικό άλκ με ελεύθερο ιστορικό και φυσιολογικό εργαστηριακό έλεγχο. Αρχικά γίνεται γυναικολογική εκτίμηση και ένας ενδοκολυπτικός υπέρυγχος που χωρίς ειδικά ευρήματα. Και έτσι για περαιτέρω διερεύνηση αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί MRI κάτω κοιλίας. Εδώ έχουμε οβελιαία και στεφανιαία τομή από τα δύο ακολουθίες και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι γύρω από την δεξιά οθήκη, η οποία απεικονίζεται ατροφική, πιθανά μετεμινοπαυσιακή, έχουμε ένα σωληνοειδές κυστικό μόρφωμα γύρω από αυτήν, το οποίο αντιστοιχεί στην σύστοιχη σάλπιγγα. Εδώ μπορούμε να δούμε σε εγκάρσιες τομές, αυτό είναι τμήμα της σάλπιγγας που απεικονίζεται, ότι έχουμε ήπιο εμπλουτισμό του τειχώματός της μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού, ενώ δεν παρατηρείται περιορισμός διάχυσης στις diffusion ακολουθίες. Επίσης, δεν έχουμε ρήπανση του περιβάλλοντος λιπόδους ιστού. Άρα, από αυτά τα βρήματα που έχουμε, καταλήγουμε ότι πιθανότερα η εικόνα αυτή αντιστοιχεί σε μία ήπια σαλπιγγίτιδα σε υποξία φάση. Τρίτο περιστατικό, μια γυναίκα 44 ετών, προσέρχεται σε επίγοντα με μπύρετο και άλμος υπογαστρίου, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό και ήπια λευκοκυτάρωση από τα εργαστηριακά της. Προηγείται γυναικολογική εξέταση και ενδοκολυπτικός υπέρηχος, όπως αναφέραμε και πριν, και επειδή ο ενδοκολυπτικός υπέρηχος προηγείται συνήθως και επειδή έχουμε και γυναικολογική κλινική, οι υπέρηχοι διενεργούνται τους γυναικολόγους μας, γι' αυτό και δεν έχουμε στα περισσότερα περιστατικά εικόνες υπερήχου. Και από τα ευρήματα αυτής της εξέτασης δίνεται η ένδειξη για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση, από τον ενδοκολυπτικό υπέρηχο, αναδείχθηκε μία ινομοιωματώδης μήτρα και στοιχεία υπερ πυελικής φλεγμονής.
Για περαιτέρω διερεύνηση, διενεργήθηκε μαγνητική κάτω κοιλίας. Βλέπουμε αρχικά την αριστερή οθή κειμένα και στικό μόρφωμα στο εμβαδόν της. Την μήτρα, η οποία είναι η νομιωματώδης με αρκετούς πυρήνες. Στο πίσω τείχομά της βλέπουμε και ένα εξωφυτικό ηνομίωμα. Ενώ πηγαίνοντας προς τα δεξιά, αναγνωρίζουμε και την δεξιά οθήκη. Ανάμεσα στη δεξιά οθήκη και το προαναφερθέν ηνομίωμα, βλέπουμε πάλι ένα σωληνοειδές μόρφωμα κυστικό, το οποίο αντιστοιχεί στη σύστοιχη σάλπιγγα. Σε εγκάριση στο μέλλον βλέπουμε τμήμα της σάλπιγγας με ήπια ρήπανση του περιβάλλοντος λιπόδους ιστού, μία ενίσχυση περιφερικά του τυχώματός της, καθώς και εντός αυτής περιεχόμενο με περιορισμό διάχυσης στις diffusion ακολουθίες. Βλέπουμε ότι η οθήκη είναι καθαρή, δεν συμμετέχει στη φλεγμονή και καταλήγουμε ότι πρόκειται για σαλπιγγίτιδα, ουσία σαλπιγγίτιδα. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με αντιβίωση. Τέταρτο περιστατικό, γυναίκα 47 ετών, η οποία προσήλθε με αναφερόμενη εκροή λευκοπού υγρού από τον κόλπο από 2 εβδομάδες, ενώ τις τελευταίες 4 ημέρες έχει και έντονο άλμος υπογαστρίου με εμπύρεται έως 39. Το ιστορικό της είναι ελεύθερο, έχουμε αποεργαστηριακά λευκοκυτάρωση και αυξημένη σε ΑΡΠΕ. Πραγματοποιείται ενδοκολπικός υπέρηχος με μοναδικό έβριμα την ασαφοποίηση της δεξιάς οθήκης. Προχωρούμε για περαιτέρω διερεύνηση σε μαγνητική κάτω κοιλίας. Εδώ έχουμε στεφανιές στο μέσα από τα 2 ακολουθίες. Και στην ανατομική θέση του δεξιού εξαρτήματος βλέπουμε ένα πολύχωρο κυστικό μόρφωμα με ρήπανση του περιβάλλοντος λιπόδους ιστού και μέσα σε αυτό το μόρφωμα ασαφοποιείται και η σύστοιχη οθήκη. Εδώ σε εγκάριση τομές βλέπουμε το τείχομα και τα διαφραγμάτια τα οποία εμπλουτίζονται μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού, καθώς και μέσα στις κοιλότητες του μορφώματος βλέπουμε ότι υπάρχουν υγρά με διαφορετική σύσταση, καθώς και σε κάποια από αυτά έχουμε περιορισμό διάχυσης συμβατό με απόστημα. Σε άλλη τομή βλέπουμε επίσης αυτή τη σωληνωτή δομή με περιφερικό εμπλουτισμό, στοιχεία με εσωτερικά στοιχεία με διαφορετική σύσταση και δημιουργία υγροϊγρικού επίπεδου και κάποια στοιχεία και εδώ παρουσιάζουν περιορισμό διάχυσης με ήπια πτώση του σήματος στους χάρτες. Σε συνδυασμό με το ότι ασαφοποιείται η σύστοιχη οθήκη, καταλήγουμε ότι πρόκειται για σαλπιγγοθηκικό απόστημα δεξιά. Η οποία, και αυτή η ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με αντιβιωτική αγωγή. Πέμπτο περιστατικό, μια γυναίκα 42 ετών έρχεται σε επίγοντα με ευαισθησία στο υπογάστριο, εμπείρεται έως 38 και αναφέρει ότι τοποθετήθηκε ενδομήτριο πείραμα πριν από 1,5 μήνα και τις τελευταίες μέρες παρατηρεί μικρή απώλεια αίματος από τον κόλπο. Από το ιστορικό της έχει γνωστή νευροειδωμάτωση, έχουν τοποθετηθεί εμφυτεύματα μαστών και το ενδομήτριο πείραμα όπως προαναφέρθηκε και εργαστηριακά έχουμε λευκοκυτάρωση με πολυμορφοπυρήνωση και αύξηση της ΕΑΡΠΕ. Στην ασθενή πραγματοποιήθηκε ενεργήθηκε ενδοκολυπτικός υπέρηχος με στοιχεία υπέρ πυελικής φλεγμονής. Κάνουμε MRI κάτω κοιλίας στις οβαλιές αυτές τομές της τα 2 ακολουθίες. Βλέπουμε αμφωτερόπλευρα, σωληνοειδή κυστική διάταση των σαλπίγγων. Ενώ μπορούμε να δούμε εδώ να αναγνωρίσουμε και την αριστερή οθήκη, η οποία εμφανίζεται με αρκετά οθυλάκια και σχετικά παρακτοπισμένη προς τα πάνω. Πάμε στις εγκάρσιες τομές. Βλέπουμε εδώ τις διαταμένες σάλπιγγες. Βλέπουμε το υγρό στην ελάσσονα πύελο. Οι σάλπιγγες είναι παχυτυχωματικές, με έντονη ενίσχυση του τυχώματός τους. Τολερό περιεχόμενο και στοιχεία διαφορετικής σύστασης με παρουσία υγροϊγρικών επιπέδων. Περιορισμό διάχυσης σε περιοχές με ήπια πτώση του σήματος σε δισιχάρτες, συμβατό με ποιόδης υλικό. Πάμε σε άλλη τομή και βλέπουμε εδώ και την οθήκη, την αριστερή, η οποία εμφανίζει έντονο εμπλουτισμό, άρα και οι οθήκες συμμετέχουν στη φλεγμονή. Καταλήγουμε ότι πρόκειται για ένα αμφωτερόπλευρο σαλπιγγοθηκικό απόστημα, αλλά λίγο πριν τελειώσουμε να πούμε ότι στο επίπεδο του ισθμού παρατηρείται μια κυστική διάταση του πρόσθετου τυχώματος του τραχύλου και μέσα σε αυτό έχουμε υλικό το οποίο στη ΣΤΑΦ 1 ακολουθεί πριν τη χορήγηση σκιαγραφικού εμφανίζει υψηλό σήμα. Άρα
Μιλάμε για πρωτεϊνικό και φλεγμονώδες υλικό. Κάποια ίσως πιθανά στοιχεία εμφανίζουν και περιορισμό διάχυσης. Πάντως, όλα αυτά τα σημεία είναι ενδεικτικά, είναι συμβατά με το ότι πιθανά συμμετέχει, πιθανότερα συμμετέχει στη φλεγμονή και το ενδομήτριο. Μετά από την μαγνητική, αφαιρέθηκε το ενδομήτριο σπείραμα, το οποίο στάλθηκε για καλλιέργεια, η οποία ήταν θετική σε σταφυλόκοκο. Και στη συνέχεια η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο για παροχέτευση των αποστημάτων και εκτομή των πυοσαλπίδων. Έκτο περιστατικό, γυναίκα 30 ετών έρχεται σε επίγοντα με άλογο στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, λευκοκυτάρωση και αυξημένη CRP. Πραγματοποιείται ενδοκολπικός υπέρηχος, όπου έχουμε σημεία υπερπυελικής φλεγμονής, καθώς και υποψία για σαλπικοθητικό απόστημα. Γίνεται περαιτέρω διερεύνηση με μαγνητική κοιλίας. Στις αφανείς αυτές τομές, τα δύο ακολουθίες, βλέπουμε διατεταμένη αριστερή σάλπιγγα και σε αυτό το χώρο ασαφοποιείται και η οθήκη, της οποίας η θέση πιθανολογείται από την παρουσία αυτού του κυστικού μορφώματος με χαρακτήρες οοθυλακίου. Βλέπουμε και την έντονη ρύπανση των ιστών γύρω από αυτό. Θα το δούμε καλύτερα και στις οβελιαίες τομές, που τα μαλακά μόρια στο θυμητρικό κόλπο μας συμμετέχουν έντονα στη φλεγμονή και έχουμε και σαφοποίηση του μεσορθικού λίπους. Ας δούμε και τις εγκάρσιες τομές, ξεκινώντας από κάτω. Βλέπουμε μία φλεγμονώδη εξεργασία με λοβωτό περίγραμμα, με διαφραγμάτια τα οποία εμπλουτίζονται, καθώς και στοιχεία στο εσωτερικό του με έντονο περιορισμό διάχυσης και έντονη πτώση του σήματος στους ATC χάρτες. Άρα, μιλάμε για διαδικασία αποστηματοποίησης πιθανότερα και βλέπουμε και την έντονη ρύπανση των δομών γύρω από αυτό και την ασαφοποίηση του μεσορθικού λίπους. Βλέπουμε εδώ τη θέση όπου πιθανολογείται ότι βρίσκεται η οθήκη, ενώ εδώ βλέπουμε τη διατεταμένη σάλπιγγα με θολερό περιεχόμενο, ήπια ενίσχυση του τυχώματός της, καθώς και περιεχόμενο με διαφορετική σύσταση, που σε κάποια σημεία βλέπουμε και περιορισμό διάχυσης. Εδώ μετά την μαγνητική καταλήξαμε ότι πρόκειται για ένα σαλπιγκοθητικό απόστημα αριστερά. Παρ' όλα αυτά, μας έκανε πολύ εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η φλεγμονώδης εξεργασία στο ευθυμητρικό κόλπο, που ναι, μεν αποθεί προς τα μπροστά τη μήτρα, αλλά επηρεάζει έντονα και την περιοχή, το μεσορθικό λίπος. Άρα, δεν μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι για το από πού προέρχεται η φλεγμονή. Ξεκίνησε από τα παραμύθια, από τα έσω γενετικά ή από το κόλον και στη συνέχεια έγινε επινέμεση των παραμετρίων. Η ασθενής αρχικά έλαβε αντιβιωτική αγωγή και σε δεύτερο χρόνο χειρουργήθηκε. Στο χειρουργείο έγινε συμφυσιόλυση. Φάνηκε ότι υπήρχε μόρφωμα που περιλάμβανε το αριστερό εξάρτημα, το οποίο ήταν συμπεριφημένο από το σιγμοειδές και χρειάστηκε να γίνει αποκόλληση αυτού και στη συνέχεια η εξαρτηματεκτομή και μετά το χειρουργείο πάλι δεν μας λύθηκε απορία για το από πού ξεκίνησε η φλεγμονή. Τελευταίο περιστατικό, γυναίκα 49 ετών, εμφανίζει εμπείρετο από εξαημέρου με ρίγος και συνοδεύει διαρροϊκές κενώσεις καθώς και ευαισθησία στο υπογάστριο. Ελεύθερο το ατομικό αναμνηστικό της, από τα εργαστηριακά της λευκοκυτάρωση, αυξημένη CRP και ταχύτητα καθίδρυσης ερυθρών. Η ασθενής τις προηγούμενες μέρες είχε πάει στα επίγοντα άλλου νοσοκομείου και είχε αντιμετωπιστεί ως κολπίτιδα παύλα τραχυλίδιδα με αντιβίωση, αλλά επειδή επέμεναν τα συμπτώματα, επανήλθε στα επίγοντα. Πραγματοποιήθηκε στα ΤΕΠ αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλία. Βλέπουμε στην περιοχή του δεξιού λαγωνίου βόθρου και δεξιά της μήτρας αυτή την βλάβη με κυστικά, εδώ είναι και η μήτρα, με κυστικά και συμπαγή στοιχεία τα οποία εμπλουτίζονται. Δίνεται η υπόνοια ότι πιθανά πρόκειται για σαλπιγκοθητικό απόστημα. Πρέπει να δούμε εδώ ότι αυτή η βλάβη έρχεται και σε στενή επαφή με έλικα του τελικού ηλαιού και παρατηρούμε ότι υπάρχει πάχυνση του τυχώματός του σε αυτό το σημείο, καθώς είναι και σε αρκετά στενή σχέση με έλικα του σιγμοειδούς. Επιπλέον, από την αποστηματική αυτή βλάβη, πιθανότερα, όπως βλέπουμε, πιθανά επηρεάζεται και ο σύστοιχος ουρητήρας, ο οποίος σε επίπεδο ανώτερο της βλάβης είναι ήπια διατεταμένος, όπως ήπια διατεταμένο είναι και και η πίελος του νεφρού. Προχωρούμε σε μαγνητική τομογραφία για περαιτέρω διερεύνηση. Έχουμε εδώ βελιές τομές.
τα δύο ακολουθίες. Έχουμε μια παχυτυχωματική βλάβη κυστική με διαφραγμάτια, τρύπανση του λίπους πέριξ αυτής. Βλέπουμε ότι στις κοιλότητές της υπάρχουν υγρικά στοιχεία με διαφορετική σύσταση, στοιχεία με έντονο περιορισμό διάχυσης. Βλέπουμε τον εμπλουτισμό των διαφραγματιών. Και σε ένα άλλο επίπεδο παρατηρείται εντοπισμένη μια σωληνοειδή δομή με επίσης περιφερικό εμπλουτισμό και έντονο περιορισμό διάχυσης. Μετά και από τη μαγνητική, σε συνδυασμό με τα ευρήματα από την αξονική, στην διαφορική μας διάγνωση τίθεται το σαλπιγκοθετικό απόστημα, καθώς και το απόστημα σκολικοειδούς με επινέμεση το δεξιού εξαρτήματος. Αρχικά, οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι θα αντιμετωπιστεί για αρχή συντηρητικά η ασθενής και έτσι μία εβδομάδα μετά την πρώτη απεικόνηση έγινε μία επαναληπτική αξονική κοιλίας. Εδώ διακρίνουμε ότι ελαττώθηκαν οι διαστάσεις της βλάβης. Παρ' όλα αυτά, η έλικα του τυλικού ηλίου βρίσκεται και πάλι σε επαφή με αυτήν και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι παρά την ηλιοτυφλική συμβολή βγαίνει η σωληνωτή δομή που πιθανότερα αντιστοιχεί στη σκολικοειδή απόφυση και βλέπουμε ότι εισέρχεται στη βλάβη. Βέβαια, ακόμα και μετά από αυτό το έβημα δεν μπορεί να δοθεί απάντηση στο διαγνωστικό μας ερώτημα. Η ασθενή συνέχισε αρχικά την αντιβιωτική αγωγή και σε δεύτερο χρόνο μπήκε στο χειρουργείο, όπου στην πίελο δεξιά βρέθηκε ένα μόρφωμα που περιλάμβανε τη σκολικοειδή απόφυση και το δεξιό εξάρτημα. Τα ευρήματα αποδόθηκαν σε απόστημα της σκολικοειδούς με επινέμεση του δεξιού εξαρτήματος καθώς και του τελικού ηλαιού και του σιγμοειδούς. Αφού έγινε η φωλική υστερεκτομή μεταξαρτημάτων, εκλήθησαν και οι γενικοί χειρουργοί, καθώς λόγω της φλεγμονώδους νεκροτικής διεργασίας στο τελικό ηλαιό, χρειάστηκε να γίνει ηλιοτυφλική εκτομή και στη συνέχεια πλαγιοπλάγια αναστόμωση ηλαιονίους. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Πολύ καλά περιστατικά και πολύ καλή παρουσίαση των ευρημάτων. Επομένως, ήταν μια πάρα πολύ καλή επανάληψη όσον υπόθηκε. Φαντάζομαι είμαστε το ξέρουμε να μας είναι ανοιχτή σε ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις. Όποιος θέλει συνάδελφος, αν είναι από μακριά, μπορεί να κάνει ανοιχτή τον εαυτό του και να ρωτήσει, να σχολιάσει, αν είναι κοντά, όμως και αυτό. Όχι, θα θέλουμε όλα σας πει και ξεκάθαρα. Εγώ νομίζω δεν είναι, γιατί οι πυρηνικές πλεγμονές είναι δύσκολο κεφάλαιο. Είναι δύσκολο κεφάλαιο. Πολλές φορές, τότε και νομίζω και τα ευρήματα, πολλές φορές έχουν πρέπει να τα αναλύσει καλά για να τα απομονώσει, όπως πολύ ωραία έγινε και από την παρουσίαση των περιστατικών, να απομονώσει κάθε ευρήμα ξεχωριστά και μετά να σχηματίσει την εικόνα προσθέτοντας σαν ψηφίδες τα διαφορετικά ευρήματα. Θέλει λοιπόν μια καλή ανάλυση και νομίζω η ομιλία της κ. Προγιάννη μας βοήθησε πολύ σε αυτό, στο πώς πρέπει να πάμε βήμα-βήμα και να απομονώνουμε ένα-ένα εύρημα, έτσι ώστε να σχηματίζουμε μια όσο γίνεται πιο καλή εικόνα τι συμβαίνει. Εκεί, προκειμένου να φτάσουμε και στη διάγνωση και τη δεδομένη ομοιότητα των ευρημάτων, έχει σημασία να πιθανολογήσουμε μάλλον τη διάγνωση, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει είτε σε μια συντηρητική αγωγή, είτε σε μια χειρουργική αγωγή, είτε σε μια χειρουργική αγωγή σε ένα δεύτερο χρόνο. Επομένως, είναι ένα κεφάλαιο που πραγματικά αξίζει να κάνει κανείς πολύ προσεκτική ανάλυση. Και είδα ότι χρησιμοποιείται πολύ συχνά τη τομογραφία, τουλάχιστον στα περιστατικά που σας επιτρέπουν στον χρόνο. Δηλαδή, μια πρώτη εικόνα με τους υπερήχους, τη μέρα της εφημερίας και μετά τα πράγματα, αν εξελιχθούν διαφορετικά ή αν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση, σε κάποιες τις επόμενες ημέρες με την τομογραφία είναι λογικό. Έχουμε το εξής θετικό. Έχουμε όλα αυτά τα περιστατικά, γιατί έχουμε μια μεγάλη γυναικολογική κλινική, η οποία δέχεται μεγάλο αριθμό ατόμων. Οπότε, μέσα στη φάση των επιγόντων, έχουμε αρκετά περιστατικά που έρχονται, πολλά φεύγουν, γυρίζουν δηλαδή σπίτι με αντιβιωτική αγωγή, αρκετά μένουν και θέλουν περισσότερο έλεγχο. Οπότε, αυτά τα οποία θέλουν περισσότερο έλεγχο, τα κρατάμε και τα κάνουμε ένα περισσότερο. Μια καλύτερη απεικόνηση, δηλαδή, όταν δημιουργούν τέτοια ερωτήματα. Και όπως μας δείξατε πολύ σωστά με την πανελληνική τομογραφία, μπορείς να πάρεις καλύτερη ανάλυση, το οποίο πραγματικά σου χρειάζεται. Αλλά το αρχικό τύπο ηχογράφημα, που εδώ τις περισσότερες φορές γίνεται από τους συναδέλφους και γυναικολόγους, αλλά η αρχική αξονική νομίζω μπορεί καταρχήν να καθοδηγήσει πόσο πρέπει να βιαστούμε, προς τα πού πρέπει να σκεφτούμε, πόσο πρέπει να αγωνιάμε ή πόσο μπορούμε να περιμένουμε. Νομίζω βοηθάει και αυτή στο να δοθεί η πρώτη θεραπευτική αντιμετώπιση και τις επόμενες μέρες τα πράγματα μπορεί κανείς να τα διευκρινίσει ακόμα περισσότερο.
Κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση. Δεν έχουμε να σα ευχαριστήσουμε. Ήταν πολύ σαφή. Θα τα επαναλάβουμε. Ήταν πολύ περιεχόμενο. Και θα τα επαναλάβουμε, γιατί χρειάζεται πολλέ φορέ να τα ακούει και τα ξανακούει κανεί προκειμένου να τα επεδώσει. Αλλά ευχαριστούμε και τα περιστατικά που μα ζήσατε να πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά, θα πρέπει να ευχαριστήσω πέρα από να ευχαριστήσω και τη Μαρία Μιχαήλια, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την κυρία Μολυχοβίτου και την κυρία Παπαποστόλου, διευθύντρια πάνω στο τμήμα, οι οποίες μας βοήθησαν τα περιστατικά και μετά. Και εμείς επίσης ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.